γνωρίζουμε και ζούμε μέσα στην Εκκλησία, ξεχωριστή Κυριακή μέσα στο εκκλησιαστικό έτος. Είναι μία από τις δύο Κυριακές τις οποίες δεν ακούμε αναστάσιμα τροπάρια ύμνους, διότι το περιεχόμενό της είναι εξαιρετικά θαυμαστό και βέβαια αντλεί αυτό το περιεχόμενο η Κυριακή η σημερινή από το πρώτο εκείνο γεγονός που έγινε όταν ο Χριστός μας μπήκε στα Ιεροσόλυμα. Την περιγραφή την ακούσαμε στο Ιερό Ευαγγέλιο, επίσης ωραία και από τους ύμνους που τόσο υπέροχα έψαλαν οι ιεροψάλτες μας. Μας είπε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι ο Χριστός μας σε ένα γαϊδουράκι ανεβασμένος μπήκε στην Ιερουσαλήμ και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ και οι άλλοι εκείνοι οι οποίοι τον ακολουθούσαν κρατώντας στα χέρια τους κλαδιά βάια τον υποδέχθηκαν ως βασιλιά. Γι' αυτό και έλεγαν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Ήταν μια βασιλική υποδοχή, γι' αυτό και έστρωσαν στο δρόμο από όπου περνούσε το γαϊδουράκι, έστρωσαν τα ρούχα τους, τα εξωτερικά τους ενδύματα για να πατήσει επάνω και να περάσει ο βασιλιάς. Τι θεωρούσαν ότι ήταν ο Χριστός μας? Σύμφωνα με την διεστραμμένη αντίληψη που είχε δημιουργηθεί από τους γραμματείς που παρερμήνευαν τα αντίστοιχα κείμενα των προφητιών της Παλαιάς Διαθήκης, θεωρούσαν ότι ο Μεσσίας, τον οποίο επί αιώνες, χίλια τόσα χρόνια, περίμεναν με αγωνία οι Εβραίοι, θεωρούσαν ότι θα ήταν βασιλιάς επίγειος εν κόσμος, ότι θα εγκαθίδριε κράτος και θα επεξέτεινε την κυριαρχία του σε όλο τον κόσμο. Θα ήταν ένας παγκόσμιος βασιλιάς, ένας αυτοκράτορας, ένας πλανητάρχης, όπως θα λέγαμε χρησιμοποιώντας σύγχρονη ορολογία. Βρισκόντουσαν τελείως, τελείως μακριά από αυτό που ήταν η πραγματικότητα. Γι' αυτό και αν προσέξατε οι αγιογράφοι που αγιογραφούν την είσοδο του Κυρίου στα Ιεροσόλυμα και έχουν εκεί τους ανθρώπους να τον υποδέχονται με τα βαΐα των κλάδων και κατά κάποιον τρόπο να εκφράζουν έτσι τον ενθουσιασμό τους και τη χαρά τους, αν προσέξετε το πρόσωπο του Χριστού μας σε αυτή την αγιογραφία, δεν είναι ένα πρόσωπο έτσι που να βγάζει μία χαρά, θα λέγαμε, αλλά είναι ένα πρόσωπο λυπημένο, όχι λυπημένο για αυτά που επρόκειτο να πάθει ο ίδιος, αλλά λυπημένος διότι τόσο μακριά από την αλήθεια βρισκόταν αυτός ο λαός, ακόμη και οι ίδιοι οι μαθητές του δεν καταλάβαιναν τι κάνουν, γι' αυτό και πήγαν και του ζήτησαν οι δύο από αυτούς, ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος, να έχουν τα πρώτα υπουργεία. Τώρα που θα πας στην Ιερουσαλήμ, του είπαν, και θα πάρεις την εξουσία, θέλουμε να είμαστε ένας στα δεξιά σου και ο άλλος στα αριστερά σου. Τελείως μακριά από την αλήθεια και από την ατμόσφαιρα του Χριστού μας. Έπειτα από λίγες μέρες,
ίδιος εκείνος λαός που την υποδέχθηκε ως βασιλιά και έστρωνε τα ρούχα του για να περάσει από πάνω τους, θα φώναζε στο Γολγοθά: «Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν, στον Πιλάτο». Ας έρθουμε, αδελφοί μου, λίγο σε εμάς σήμερα. Έχουμε πλημμυρίσει τον ναό μας και όλους τους ναούς τέτοια μέρα. Κι ας αναρωτηθούμε, εγώ αυτή την ώρα, αυτή την ημέρα, μετέχω σωστά? Γνωρίζω τι θέλει ο Θεός, ο Χριστός, από μένα? Τι ζητάει? Κρατάμε στα χέρια μας κι εμείς τα βαΐα των κλάδων. Αλλά πρέπει να δούμε, μήπως τυχόν είμαστε κι εμείς μακριά. Θέλετε να δείτε παράδειγμα ανθρώπου που ήταν κοντά στην ατμόσφαιρα του Χριστού μας? Πάλι το ακούσαμε στο Ευαγγέλιο, με εκείνη την υπέροχη γυναίκα, την έκπληξη των εκπλήξεων, τη Μαρία, η οποία λέει για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της, διότι ο Χριστός μας ανέστησε τον αδελφό της, τον Λάζαρο, πήρε και αγόρασε πολύτιμο μύρο. Πόσο πλήρωσε? 300 δινάρια το εκτίμησε ο Ιούδας, που ήξερε από χρήματα, που σημαίνει σε σημερινά χρήματα, ας πούμε, ένα ποσό 10 με 15.000 ευρώ. Κόστισε αυτό το μύρο και το έχισε επάνω στον Χριστό μας και σκούπιζε τα πόδια του με τα μαλλιά της για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη. Αδελφοί μου, η Ανάσταση του Λαζάρου ήταν μεγάλο θαύμα του Χριστού μας. Αλλά η Ανάσταση του Λαζάρου είναι μικρό θαύμα μπροστά στο πολύ μεγαλύτερο θαύμα που κάνει ο Χριστός μας τώρα μέσα στην Εκκλησία Του για τον καθένα από μας, που μας ανασταίνει από τον πνευματικό θάνατο, μας λυτρώνει από την αμαρτία. Με δυο λόγια εξομολογήσεως, δυο λόγια μεθανίας και ένα γονάτισμα στο πετραχύλι του πνευματικού, εξαφανίζει τα πάντα. Σε αυτή τη δωρεά του Χριστού μας, αυτό που ακούσαμε χθες το απόγευμα, αν πήγαμε στον Εσπερινό, στο δεύτερο ανάγνωσμα από τον προφήτη Σοφωνία, που έλεγε ο Θεός στην Ιερουσαλήμ: «Καινοιείσαι εν τη αγαπήση αυτού». Θα σε κάνει καινούρια με την αγάπη. Μια αγάπη τρελή. Έφτασε ο Θεός να γίνει άνθρωπος επειδή αγαπάει αυτό το πλάσμα. Εμένα, εσένα, όλες μας. Έγινε ο Θεός άνθρωπος. Έφαγε ξύλο, χαστούκια, φτύσιμο, μαστίγωμα από τέτοια τρελή αγάπη, για να μας κάνει καινούριους, να μας αναστήσει, να βρούμε τη χαρά μας, την ευτυχία μας, τη ζωή μας, αυτό που αναζητάει η καρδιά μας στο βάθος μας και μας το χαρίζει τόσο εύκολα μέσα στην Εκκλησία. Αδελφοί, την Κυριακή των Βαΐων, καθώς ετοιμαζόμαστε να τον υποδεχθούμε ως νυμφίο, που θα φτάσουμε μέχρι την Μεγάλη Παρασκευή στο Γολγοθά, θα πάμε στον τάφο, θα ζήσουμε την Ανάσταση,
ας αναλογιστούμε πώς εκφράζουμε εμείς την ευγνωμοσύνη μας στον Χριστό μας για όλα αυτά που μας χαρίζει. Αλλάζει η ζωή μας. Αλλάζουμε κακές, κόβουμε κακές συνήθειες, κακούς δρόμους, κακούς τρόπους. Αγιάζεται η καρδιά μας, ο τρόπος μας, η συμπεριφορά μας. Και να πω και κάτι ακόμη και τελειώνω με αυτό. Ο Χριστός μας, αδελφοί μου, είναι εδώ. Αυτό που είναι στην Αγία Τράπεζα τώρα είναι ο Χριστός, σώμα και αίμα Χριστού, ο ίδιος ο Χριστός, ο Θεός μας. Είναι εδώ, είναι και έξω από Θεό. Είναι και στα πρόσωπα των αδελφών μας που πεινούν, που κοιμούνται στους δρόμους, που δεν έχουν κάπου να σταθούν, δεν έχουν δουλειά, δεν μπορούν να ζήσουν. Δεν μπορούμε να βλέπουμε μόνο στην Αγία Τράπεζα τον Χριστό και να κλείνουμε τα μάτια μας όταν τον βλέπουμε έξω να υποφέρει. Ας ανοίξουμε λίγο τις καρδιές μας και τα πορτοφόλια μας, όσο μπορούμε. Διότι μπορούμε, αν όχι από το περίσσευμα, έστω και από το υστέρημα. Ο ίδιος Χριστός είναι. Και εδώ και έξω. Και θα μας πει, εφόσον επιείσατε ενί τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, ενί επιείσατε. Αφού ευεργετήσατε κάποιον από τους αδελφούς μου που υποφέρουν, σε μένα το κάνετε. Να, Κυριακή των Βαγίων, να μεγάλη εβδομάδα, να Ανάσταση με αλλαγμένη τη ζωή. Να χαρούμε τη ζωή μας μέσα στην Εκκλησία για να αξιωθούμε και την άπειρη εκείνη χαρά στην ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.